Κύριε Κουβελάκη, επανέρχομαι σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει και πριν 1,5 μήνα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή πια όλοι λένε ότι είναι, καλά 5 χρόνια το ίδιο λέμε, αλλά ότι είναι οι τελευταίες κρίσιμες και καθοριστικές ημέρες. Η οπτική που εσείς έχετε είναι πια ότι υπάρχει συμφωνία και μάλιστα συμφωνία υποτακτική και το θέμα είναι πώς θα σερβιριστεί στο εσωτερικό ή υπάρχει έτοιμη μια συμφωνία στην οποία ακόμη αντιδράει η ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε, καταρχήν να προσέξω το, να επισημάνω το εξής, ότι ενώ πριν από την τελευταία φορά που τα είπαμε, πραγματικά γινόταν πολύ λόγος για έναν έντιμο συμβιβασμό. Από ό,τι προσέχω, γίνεται όλο και λιγότερο λόγος για έντιμο συμβιβασμό. Θα έλεγα μάλιστα ούτε καν για συμβιβασμό. Η κουβέντα είναι πλέον για συμφωνία. Σκέτο. Ξέρετε, όπως λέμε, ο καφές σκέτος, χωρίς ζάχαρη. Κάτι λέει αυτό. Λέει ότι έχουμε προφανώς κατέβει ένα σκαλοπάτι και ότι το ζήτημα πλέον τίθεται με όρους πολύ πιο ομούς πριν από ότι πριν από ένα μήνα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η έννοια του συμβιβασμού σημαίνει ότι κάτι δίνει και η άλλη πλευρά. Έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο εμείς παραχωρήσεις. Τώρα πλέον ούτε και αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αδιαφάνεια σε σχέση με το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τις διαπραγματεύσεις. Διότι ναι, μεν διαραίουνε με το σύνηθι τρόπο, αν θέλετε, στον τύπο κατά στιγμές δεδομένα σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το ΦΠΑ, για παράδειγμα. Αλλά από την άλλη πλευρά μας λένε ότι η απόσταση σε ορισμένα βασικά παραμένει αυτή που είναι. Δεν ξέρουμε καν τι γίνεται με τη διαπραγμάτευση των τεχνικών κλιμακίων. Φαίνεται να έχει διακοπεί. Το σενάριο με τα Eurogroup επαναλαμβάνεται. Δηλαδή κάθε φορά η ελληνική πλευρά προσέρχεται με υψηλές προσδοκίες, ας πούμε, σε αυτά τα Eurogroup. Γίνονται και συναντήσεις κορυφής όπως του Πρωθυπουργού με τους Μέρκελ και Τσίπρα, από τις οποίες δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Και όχι μόνο δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, αλλά φαίνεται να επιβεβαιώνεται η εντελώς άκαμπτη στάση των Ευρωπαίων. Η δήλωση της Μέρκελ μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ήταν σαφέστατη, νομίζω. Δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρεμηνίας. Και η γερμανική πλευρά το λέει καθαρά. Θα τελειώσει η πέμπτη αξιολόγηση, δηλαδή θα εκπληρώσετε όλους τους μνημονιακούς στόχους και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Οπότε, αν θέλετε, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή, μα ούτε κατά ένα εκατοστό. Και ότι ο μοναδικός πλέον τρόπος που γίνεται η συζήτηση για τη συμφωνία είναι η παράδοση της ελληνικής πλευράς ολοκληρωτικά στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων, που είναι η συνέχιση βεβαίως απαρέγκλητη των ίδιων μνημονιακών πολιτικών. Πώς μπορεί να γίνει αποδεκτό κάτι τέτοιο? Πώς μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία σε αυτό το πλαίσιο? Είναι κάτι το οποίο αδυνατό να καταλάβω. Άρα λέτε, με την εικόνα που έχουμε, και καλά το επισημαίνετε, περισσότερο διαρροές έχουμε, με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εάν μιλάμε για συμφωνία, μιλάμε για παράδοση ουσιαστικά? Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές. Και οι πιέσεις οι οποίες γίνονται από τα συστημικά ΜΜΕ στην Ελλάδα και από όλα τα, από όλους τους εκπροσώπους αυτών που θέλουν να κλείσει, όπως λένε, αυτή η ιστορία, είναι συμφωνία πάση θυσία. Αυτό είναι τώρα το σύνθημα. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό, γιατί αυτό ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία με αυτής της κυβέρνησης. Όταν σας λένε όμως ότι ο κόσμος έχει κουραστεί 4 μήνες, τώρα η συμφωνία, τώρα κλείνουμε, τώρα ο συμβιβασμός, όχι τώρα μπλόκαρε, όχι τώρα ξαναξεμπλόκαρε, και τελικά καταγράφεται δημοσκοπικά, σπέβδω να πω, και δεν ξέρω αν διαβάζετε και σωστά, ότι κλείστε ρε παιδί μου μια συμφωνία, εντάξει καταλάβαμε, κάνατε ό,τι μπορούσατε, αλλά κλείστε μια συμφωνία. Εσείς εκεί γιατί έρχεστε και λέτε ότι ουσιαστικά αυτό το βήμα αποτελεί για μας πολιτική αυτοκυρία? Επίσης, προφανές, κύριε Σαχίνη, γιατί το ότι υπάρχει μια κούραση του κόσμου, αυτό νομίζω ότι είναι σωστό που λέτε. Και η κούραση προέρχεται ακριβώς από όλα αυτά τα αντιφατικά μηνύματα τα οποία εκπέμπονται. Δηλαδή, όταν ας πούμε από τη μία πλευρά υπάρχει έκφραση μιας αισιοδοξίας για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας και πολύ γρήγορα, και από την άλλη πλευρά λέμε προς το δούνου του 5 Ιουνίου λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αποφασίστε. Δηλαδή, το μπαλάκι το ρίχνουμε στην άλλη πλευρά. Αλλά αυτά είναι δύο αντιφατικά πράγματα. Και αυτή η ιστορία
όπως πολύ σωστά λέτε, γίνεται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Υπάρχει μια κόπωση του κόσμου από αυτή την αντιφατική κατάσταση. Για σκεφτείτε όμως, άμα λυθεί αυτή η αντίφαση και πού στον κόσμο, ξέρετε, υπάρχει και τρίτο μνημόνιο. Θα κοπούν κι άλλο οι συντάξεις, διατηρεί το ένφια, θα προσθεθούν και κάποιοι άλλοι φόροι, ξεχάστε τα αυτά για τους βασικούς. Τι θα πει τότε ο κόσμος, τότε δεν υπάρχει θέμα κούρασης, τότε υπάρχει θέμα ότι μια ήδη γονατισμένη κοινωνία θα πρέπει να γονατίσει ακόμη περισσότερο. Φαντάζεστε ότι αυτό θα συμβεί ή θα γίνει μια επικοινωνιακή διαχείριση της όποιας συμφωνίας? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι... Να γίνω πιο σαφής. Και ρωτώ έναν άνθρωπο που παρατηρεί και τα γεγονότα και ξέρω ότι έχει και απόλυτη γνώση. Ρωτώ ευθέως εσάς. Τέσσερις μήνες. Η ελληνική κοινωνία έχει περάσει πολλά τα τελευταία 5 χρόνια. Και δεν υπάρχει μια γενική, ξέρετε, εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι γενικά στην πολιτική. Και καλώς θα έλεγα εγώ. Τα πράγματα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και δεν νομίζω για αυτούς τους λόγους ότι μπορεί να καλυφθεί επικοινωνιακά κάτι το οποίο δεν θα είναι διαχειρίσιμο, αν θέλετε, πολιτικά. Δηλαδή η εμπιστοσύνη που υπάρχει και η στήριξη που βλέπουμε ότι διατηρείται σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, παρόλα όσα έχουν γίνει του κόσμου προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται στο βαθμό που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δέχεται όλη αυτή την πίεση, όλο αυτό το πόλεμο εναντίον της, ο οποίος δεν έχει σταματήσει ούτε ένα λεπτό. Βασικό του όπλο είναι η ρευστότητα, είναι η διακοπή της χρηματοδότησης εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, εδώ και 9 μήνες. Τα βλέπει ο κόσμος αυτά, καταλαβαίνει ότι γίνονται γιατί ακριβώς δεν εμβίδει σε αυτές τις απαιτήσεις των δανειστών. Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν απλά πυθύνοι εκτελεστές αυτών των εντολών. Το καταλαβαίνει και σε αυτό το πλαίσιο λέει: ναι, εγώ μαζί σας για να προσπαθήσουμε και για να δοκιμάσουμε. Εάν όμως διαμορφωθεί η ψυχολογία ότι, ξέρετε, και αυτή είναι όπως όλοι οι προηγούμενοι, και το καταλάβει ο κόσμος στο πεθύ του, έτσι, προφανώς. Δηλαδή, όταν τίποτε δεν θα έχει βελτιωθεί, ενδεχομένως και θα έχουν επιδεινωθεί οι όροι διαβίωσής του, νομίζω ότι θα είναι πια μια διαφορετική κατάσταση. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ όμως. Εδώ και 4 μήνες η κυβέρνηση φαίνεται να έχει κάνει μια επιλογή, ασχέτως τι λέει για τις 5 Ιουνίου, και θα δούμε αν ισχύει αυτό για τις 5 Ιουνίου. Δηλαδή πληρώνει τις δόσεις του Δουνουτού. Ο ίδιος πρωθυπουργός είπε ότι έχουμε πληρώσει 8 δις χωρίς να έχουμε πάρει ούτε ένα σέντς από τον περασμένο Ιούνιο, παρακαλώ, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα δεν έχεις κάνει μια επιλογή, τι προτάσεις ως προτεραιότητά σου? Κοιτάξτε να δείτε, η απόφαση, δηλαδή ποια είναι η εναλλακτική στο να πληρώνονται οι δόσεις, είναι προφανώς να μην πληρώνονται. Αλλά το να μην πληρώνονται οι δόσεις σημαίνει ότι κάνεις μια στάση πληρωμών. Μια στάση πληρωμών δεν είναι, ξέρετε, μια πολιτική επιλογή έτσι. Δεν είναι σαν να λέμε ανεβάζω το ΦΠΑ κατά 1% ή τον κατεβάζω κατά 1%. Δεν είναι της ίδιας τάξης επιλογές. Είναι μια πολύ βαθιά επιλογή. Είναι μια επιλογή σύγκρουσης, η οποία, ξέρετε, έχει μια σειρά από συνεπακόλουθα αμέσως. Δηλαδή, σε περίπτωση στάσης πληρωμών, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στάση πληρωμών, πρέπει να γίνουν και μια σειρά από πράγματα, τα οποία αφορούν τις τράπεζες, τον έλεγχο των κεφαλαίων. Γενικά μπαίνουμε σε μια διαφορετική φάση, που είναι απολύτως πολιτικά διαχειρίσιμη και αναγκαία, το επισημαίνω, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα μπορεί να συνεχιστεί. Πιστεύω ότι η Ελλάδα πραγματικά πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο το οποίο διαθέτει, αλλά είναι μια πολιτική επιλογή η οποία προετοιμάζεται. Και θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι μια κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση, αφού έχει πραγματικά εξερευνήσει όλες τις δυνατότητες που υπήρχαν για έναν, ας πούμε, διαχειρίσιμο και αποδεκτό συμβιβασμό, βλέποντας ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται, βγάζει και το ανάλογο συμπέρασμα. Δεν μου λέτε όμως, κύριε Κουβαλέκη, αν πρακτικά, το πω αντίστροφα, γιατί καλά το τοποθετήσατε, αλλά πάμε 5 Ιουνίου, δεν υπάρχει συμφωνία. Συμφωνία, εγώ δεν λέω ούτε έντιμη ούτε τίποτα. Και η κυβέρνηση κάνει πράξη αυτό που διαμηνεί με κάθε τόνο. Δεν ξέρω αν θα επιμένει μέχρι τις 5 Ιουνίου, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπάρχουν 300 εκατομμύρια για την πρώτη δόση δεσμευμένα. Αλλά ας πούμε ότι επιμένει. Δεν κλείσαμε συμφωνία, δεν πληρώνουμε τη δόση του Δουνουτού. Απροετοίμαστοι δεν είμαστε την επαύριο 6 Ιουνίου του τι θα γίνει εδώ, στο εσωτερικό? Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι εάν έχει γίνει μια τέτοια επιλογή, ότι έχουν προβλεφθεί και ότι τα απαραίτητα μέτρα που την συνοδεύουν και τα οποία δεν μπορεί να τα ξέρω εγώ. Και καταλαβαίνετε τι σας ρωτώ, για να έρθω. Και να μην τα έχουν υπόψη τους.
Καταλάβατε γιατί το ρώτησα. Μήπως λέγεται για να λέγεται στους εταίρους ή να το προχωρήσω λίγο περισσότερο. Μήπως τελικά αυτό είναι το τυρί για να μην δούμε τη φάκα. Και τι εννοώ. Δηλαδή να έχουμε μια στάση πληρωμών τεχνικά, τεχνητά προς το δούνου του, έχοντας υπόψη μας ότι θέλουν και ένα μήνα οι διαδικασίες. Ναι. Ακούστε λίγο. Το δούνου του να πει ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμφωνία. Εσείς συζητάτε για μικρή, αλλά εγώ θέλω μεγάλη μαζί με τη βιωσιμότητα του χρέους. Εμείς να πούμε σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους ξου δούνου του, ηρωικά, και μετά να περάσει μια μικρή συμφωνία που θα είναι χειρότερη για το mail Χαρδουβελή. Κοιτάξτε, το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που να είναι χειρότερη από το mail Χαρδουβελή υπάρχει ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το πρώτο ενδεχόμενο. Και υπάρχει, πιστεύω, γιατί όλες οι πλευρές, με τη μία ή με την άλλη μορφή, θέλουν κάτι το οποίο να κινείται ακριβώς πάνω σε αυτές τις γραμμές. Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχει ισχυρή επιμονή, ειδικά της γερμανικής πλευράς, να μείνει μέσα το δούνου του. Και αυτό για πολύ συγκεκριμένους λόγους, αν θέλετε. Γιατί το δούνου του έχει πολύ τετράγωνους κανονισμούς σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του χρέους. Και γενικά αυτό ήταν το πείραμα, ότι ενώ για πρώτη φορά διαχειρίζεται ζητήματα υπερχρέωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέρει κατά παράβαση, όπως ξέρετε, των ευρωπαϊκών συνθήκων. Αυτά είναι πρωτοτυπίες οι οποίες εφευρέθηκαν εν θερμό για την διαχείριση αυτής της κρίσης, δηλαδή, και με αφορμή την Ελλάδα, και επεκτάθηκαν αργότερα με τα μνημόνια που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες. Λοιπόν, το δούνου του έχει μια τεχνογνωσία στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων και θέλουν να το έχουν μέσα. Ούτως ή άλλως αυτό δεν αλλάζει, πιστεύω, το γεγονός ότι αυτό που θέλουν να επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι, αυτό είναι που πρέπει να συγκρατήσουμε, είναι κάτι το οποίο θα είναι στη συνέχιση του mail Χαρδούβελη και μάλλον επιβαρημένο, σχεδόν σίγουρα δηλαδή επιβαρημένο. Αυτό που συζητείτε στις Βρυξέλλες, και αυτές είναι οι πληροφορίες, αν θέλετε, που έχω και εγώ, είναι το mail Χαρδούβελη Plus, όπως το λένε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όντως μια καθυστέρηση πληρωμής στο δούνου του με το περιθώριο του ενός μήνα δεν είναι απαραίτητα ακριβώς και μια στάση πληρωμών, έτσι. Ανοίγει όμως ένα πεδίο, οπωσδήποτε, μιας πιο συγκρουσιακής κατάστασης. Εγώ, αν θέλετε, θα έλεγα ότι επειδή η στάση πληρωμών είναι κάτι που πολιτικά σχεδιάζεται, θα ήταν πολύ προτιμότερο να γίνει απέναντι με τα μεγάλα ποσά τα οποία είναι να πληρωθούν προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ιούλιο-Αύγουστο. 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 Και τούτο διότι το δούνου του μπορεί να πάρει μέτρα σε περίπτωση μη πληρωμής, τα οποία δυσκολεύουν το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας. Ενώ οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν μια τέτοια δυνατότητα. Άρα θα έλεγα ότι αν ήταν να σχεδιαστεί καλύτερα, να γινότανε τότε. Και τελικά θα συμφωνήσω μαζί σας λέγοντας ότι δεν είμαι βέβαιος ότι πραγματικά όταν γίνεται μια τέτοια κίνηση, δηλαδή να μην πληρώσουμε, το ενδεχόμενο να μην πληρώσουμε στις 5 Ιουνίου, εάν το εννοούμε πραγματικά ή αν είναι κάτι το οποίο απλά το κραδένουμε ως ένα είδος μέσου πίεσης, ας πούμε, αλλά παραμένει ρητορικό. Και ξέρετε, αυτό η άλλη πλευρά έχει καταλάβει ότι υπάρχει μια πλευρά ρητορίας ή μπορεί να το υποψιάζεται, και δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Ως γνωστόν, σκύλος που γαυγίζει και δεν δαγκώνει, δεν τον παίρνει πλέον και κανείς στα σοβαρά, έτσι, ενώ φοβάται κανείς. Κύριε Κουβελάκη, υπάρχει και στο εξωτερικό, σήμερα το πρωί ακούμε ότι έχουμε νέο καυγά, το λένε οι γερμανικές εφημερίδες, μεταξύ, δεν ξέρω πόσο είναι στημένο ή απηχεί και μια πραγματικότητα, μεταξύ Μέρκελ και Σόιμπλε. Η Μέρκελ λέει: εγώ θέλω την Ελλάδα εντός του ευρώ, καμία συζήτηση για Brexit. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό σήμερα το πρωί, στη γερμανικό τύπο. Ο Σόιμπλε λέει: εγώ συντάσσομαι το δούνου του, και γιατί όχι να δούμε και το Brexit. Αλλά πέρα από αυτό το σχηματικό, που για τους δικούς τους λόγους μπορεί να καλλιεργούν, υπάρχει και μία πραγματικότητα από την άλλη. Δηλαδή, σου λέει τώρα ο πολίτης: ωραία, δεν έχουμε συμφωνία. Αλλά πείτε μου εμένα στη χώρα τι θα συμβεί στις 6 Ιουνίου αν δεν πληρώσετε εσείς το δούνου του. Το αντιλαμβάνεστε? Επειδή ο κόσμος έχει βομβαρδιστεί, δεν είναι εξειδικευμένος, ούτε οικονομολόγος, και ακούει πολύ απλά πράγματα. Εσείς λοιπόν μου λέτε ότι πρώτον δεν μπορείς να το κραδένεις, δεν σε παίρνουν σοβαρά. Δεύτερον, χρειάζεσαι προετοιμασία. Τρίτον, επειδή το δούνου του έχει άλλες πρόνοιες, θα έπρεπε να το σκεφτείς δύο και τρεις φορές τι σημαίνει στάση πληρωμός στο δούνου του, έστω και αν έχεις περιθώριο ενός μήνα. Άρα είναι πιθανόν απλώς να το λέμε για να το λέμε. Να σας το θέσω όμως διαφορετικά. Το δούνου του λέει: εγώ θέλω, παιδιά, μεγάλη συμφωνία και βιωσιμότητα του χρέους αυτή τη φορά. Το παρεύει μια φορά στο πρώτο μνημόνιο, δεν το παρεβαίνω τώρα. Γίνεται και έλεγχος. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί το λένε διαφορετικά. Ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για βιωσιμότητα χρέους,
ας δούμε μια μικρότερη συμφωνία μέχρι να καταλήξουμε στη μεγάλη. Και μεγάλη συμφωνία εγώ δεν βλέπω να συζητάμε αυτή τη στιγμή, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Εκτός να συζητάμε. Άρα πού πάμε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέτεται. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι η βιωσιμότητα του χρέους για το ΔΝΤ είναι ένα μέσο πίεσης προς τους Ευρωπαίους για να αποδεχθούν κάποιο κούρεμα για το οποίο δεν θέλουν να ακούσουν. Το κυριότερο όμως είναι ότι βιωσιμότητα του χρέους για το ΔΝΤ σημαίνει πάρα πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Και αυτό σημαίνει ένταση των μνημονιακών πολιτικών και της λιτότητας, έτσι, τα πολύ υψηλά πλεονάσματα. Άρα το ΔΝΤ πιέζει και προς αυτή, αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η στάση πληρωμών δημιουργεί μια κατάσταση η οποία, και αυτό πρέπει να γίνει νομίζω αντιληπτό, ανοίγει νέες θετικές δυνατότητες. Η πρώτη και η πάρα πολύ απλή είναι ότι αυτή τη στιγμή σπάβει η εξυπηρέτηση του χρέους. Δημιουργείται εκ των πραγμάτων αυτός ο χώρος, αυτή η δυνατότητα, έτσι ώστε αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία υπάρχουν να μην πηγαίνουν για την αποπληρωμή του χρέους, να πηγαίνουν για τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τις επίγουσες ανάγκες που έχουν τα νοσοκομεία, που έχουν οι υπηρεσίες, που έχει η ίδια η κοινωνία. Είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να δεσμεύονται αυτή τη στιγμή τα αποθεματικά φορέων του δημοσίου και να συνεχίζεται να πληρώνεται το ΔΝΤ, να έχει κηρύξει στην ουσία το κράτος μια εσωτερική στάση πληρωμών απέναντι σε πάρα πολλές οφειλές που έχει απέναντι στους ιδιώτες και να συνεχίσουν να πληρώνονται οι δανειστές? Πώς είναι δυνατόν να διαχειριστεί πολιτικά αυτό το πράγμα μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί για να θέσει τέλος στα μνημόνια? Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι η στάση πληρωμών δημιουργεί μια κατάσταση όπου επιτέλους μπορεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αρχίζει να υλοποιεί κάποιες από τις βασικές της δεσμεύσεις. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ βλέπετε ότι οι εταίροι αντιδρούν ακόμα και στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Λοιπόν, για να γίνουν αυτά τα πράγματα που είναι βασικές δεσμεύσεις αυτής της κυβέρνησης και που θα επιφέρουν μια θετική αλλαγή στις συνθήκες ζωής της κοινωνίας, πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση με τους εταίρους και να τους αφαιρέσουμε τα όπλα τα οποία διαθέτουν αυτή τη στιγμή για να μας χτυπάνε. Ναι, λέτε σύγκρουση, αλλά προετοιμασμένοι λέτε εσείς, γιατί σας άκουσα που είπατε προηγουμένως και απαντώ και έτσι και σε ακροατή, ότι τεχνικά αυτή τη στιγμή είναι πιο δύσκολο η στάση πληρωμών, εάν δεν είσαι αποφασισμένος πολιτικά και προετοιμασμένος προς το ΔΝΤ σε σχέση με τις δόσεις των Ευρωπαίων. Το είπατε αυτό, το διευκρινίσατε, τεχνικά εννοώ, όχι πολιτικά, ότι έχει κάποιες πρόνοιες στο ΔΝΤ για το πώς μπορεί να σε μαγκώσει. Έτσι δεν είναι? Φυσικά, νομίζετε κύριε Σαχίνη ότι είναι τυχαίο ότι έχει στηθεί όλη αυτή η παγίδα και όλος αυτός ο εκβιασμός για την ελληνική πλευρά μέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ ακριβώς μέχρι το τέλος Ιουνίου οι δόσεις είναι προς το ΔΝΤ και όχι προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς? Όλα αυτά δεν ήταν από την αρχή σχεδιασμένα, αλλά έτυχε τώρα όμως αν θέλετε, η ατζέντα της αποπληρωμής των δόσεων να έχει διαμορφωθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί το πήγανε υπόψη τους και λένε θα τους στήσουμε αυτό το πλαίσιο, το ασφικτικό, μέχρι τον Ιούνιο που είναι προς το ΔΝΤ, που είναι πιο δύσκολη η στάση πληρωμών προς το ΔΝΤ απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έτσι ώστε να τους γονατίσουμε μέχρι τον Ιούνιο και να τους αναγκάσουμε να υπογράψουν αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Κύριε Κουβελάκη, έχετε υπόψη σας, γιατί την ώρα που εμείς συζητάμε αυτά, έχετε υπόψη σας ότι τον Απρίλιο η χώρα έχει καταθέσει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως δικό μας σχέδιο στα πλαίσια του νέου Δημοσιονομικού Συμφωνού? Το έχετε υπόψη σας? Ναι, το έχω δει αυτό το... Έχετε δει ότι ουσιαστικά... Το δημόσιο, δεν είναι κάτι το... Ναι, δεν είναι απόλυτο. Δεν το έχω ακριβώς μελετήσει γιατί δεν ξέρω ακριβώς... Πάντως εκεί κόκκινες γραμμές δεν έχουμε. Δεν ξέρω ακριβώς όμως αν θέλετε τι ρόλο παίζει αυτό το χαρτί το οποίο έχει σταλεί. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς τι ρόλο εξυπηρετεί αυτό το πράγμα και δεν ξέρω τι νόημα μπορεί να έχει όταν όλα αυτά τα πράγματα είναι ανοιχτά αν θέλετε αυτή τη στιγμή. Πείτε μου κάτι. Είχαμε μία αντίδραση στο εσωτερικό πια του ΣΥΡΙΖΑ. Μία αντίδραση η οποία κατά πολλούς ήταν, κατά τα μέσα τα κεντρικά ήταν έντονη και σφοδρή, κατά άλλους ήταν μια χλιαρή αντίδραση, ενώ τις 75 διαφορετικές απόψεις
με εκείνη την τροπολογία η οποία δεν πέρασε τελικώς. Το ερώτημα είναι, εάν η συμφωνία, γιατί σωστά το είπατε εσείς, ούτε έντιμο συμβιβασμό πια, ούτε τίποτα, μάλιστα χθες ο κ. Παπαδημούλης το είπε και διαφορετικά, δεν μπορεί να είναι συμφωνία υποταγής, είπε. Ούτε έντιμη, ούτε τίποτα. Συμφωνία υποταγής να μην είναι και ας είναι συμφωνία. Ωραία. Τι γίνεται λοιπόν, περνάει αυτή η συμφωνία? Ή θα πρέπει, όποια και αν είναι η συμφωνία, όπως και αν τη βλέπετε εσείς, όπως και αν τη βλέπει ο κύριος Παπαδημούλης, να έρθει και πού για να αποφασιστεί? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι ένα ολόενα και μεγαλύτερο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε μια κατεύθυνση που ζητεί μια πιο συγκρουσιακή επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης και που καθιστά σαφές ότι δεν μπορεί να δεχτεί καμία άλλη παραχώρηση. Δεν σας λέω ότι το υπόλοιπο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ λέει τα αντίθετα. Σας λέω όμως ότι υπάρχει μία άποψη που τα λέει αυτά τα πράγματα με έναν τρόπο ίσως πιο σαφή, αν θέλετε, από την άλλη. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι σε κάθε περίπτωση κακό. Αυτό δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θα μετατραπεί σε ένα μνημονιακό όχημα όπως νομίζουν ορισμένοι. Γιατί τι σημαίνει τώρα χλιαρή? Είναι δυνατόν κάποιος σοβαρός, αν θέλετε, πολιτικός αναλυτής να μην βλέπει ότι περίπου το μισό κόμμα λέει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση ότι παιδιά πάμε μπροστά για να υλοποιηθεί το πρόγραμμά μας και για να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τους εταίρους? Είναι δυνατόν? Αυτό θα το θεωρούσε, αν θέλετε, ούτως ή άλλως πάρα πολύ θετικό. Γιατί αυτό δείχνει ότι μια αντίθετη επιλογή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από αυτό το κόμμα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, αν θέλετε, αυτό το οποίο γίνεται. Ωραία. Εγώ δεν είπα ούτε θετική ούτε αρνητική. Είπα ότι είναι μια εξέλιξη και είναι και ένα δείγμα πώς λειτουργείται εσωτερικά με όρους σεβασμού όλων των απόψεων. Άλλο ρώτησα όμως, πώς θα κριθεί, πού πρέπει να κριθεί η συμφωνία? Δηλαδή πιστεύετε ότι θα φέρει τη συμφωνία η κυβέρνηση και αυτό είναι και τελείωσε? Κοιτάξτε, η ίδια η κυβέρνηση και μία σειρά από στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι στην πλευρά αυτών που ψήφισαν, αν θέλετε, αυτή την τροπολογία, έχουν κατ' επανάληψη δηλώσει ότι εάν αυτή το πλαίσιο, αν θέλετε, αυτή η συμφωνία, έτσι όπως θα την παρουσιάσει η άλλη πλευρά προφανώς, δεν είναι πολιτικά διαχειρίσιμο, πρέπει να μιλήσει ο λαός. Ορισμένοι έχουν πει για δημοψήφισμα, η πλευρά, αν θέλετε, των 75, όπως την λέτε, προτιμά περισσότερο το ενδεχόμενο των εκλογών, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει προσφυγή σε μια νέα λαϊκή ετοιμιγορία, η οποία θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να διαχειριστεί πολιτικά μια τέτοια κατάσταση και μια σύγκρουση η οποία θα καταστήσει σαφές αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι, κύριε Σαχίνη. Και αυτό που βλέπουμε όλοι είναι ότι η κυβέρνηση πήρε μια εντολή από το λαό στις 25 του Γενάρη να έρθει σε ρήξη με τα μνημόνια και με την Τρόικα εντός των πλαισίων της Ευρωζώνης. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Όχι επειδή δεν το θέλουμε εμείς, επειδή δεν το θέλει η άλλη πλευρά. Σε καμία περίπτωση δεν μας αφήνει να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση για ρήξη με τις μνημονιακές πολιτικές. Θέλει πάση θυσία να μας εξαναγκάσει στη συνέχισή τους. Άρα είναι πάρα πολύ λογικό όταν διαπιστωθεί ένα τέτοιο αδιέξοδο να υπάρχει μια νέα προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία για να βρεθεί μια θετική διέξοδος. Πείτε μου κάτι, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο κόσμος, σας ρωτώ ευθέως, γιατί εσείς ξέρω ότι δεν παίζετε με τις λέξεις, ότι ο κόσμος μετά από μια υπαρκτή τεχνητή, να τα βάλω και τα δύο τα σενάρια, στάση πληρωμών με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά σύντακτα, όχι προετοιμασμένα, δεν θα συνωθείτε με ουρές τα ATM, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αν καθυστερήσουν οι υπάλληλοι δημόσιοι για 5 μέρες, αφήστε τον ιδιωτικό τομέα μαύρο χάλι, να πληρωθούν, δεν θα σας χτυπάνε την πόρτα ως κυβερνητικό σχήμα και θα σας λένε ή κλείστε τώρα τη συμφωνία ή μαζέψτε τα και φύγετε? Το αποκλείετε? Δεν το αποκλείω καθόλου. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι η στάση πληρωμών προς τους δανειστές πρέπει να γίνει ακριβώς για να μην γίνει η στάση πληρωμών στους δημόσιους υπάλληλους και στους συνταξιούχους. Και νομίζω ότι κάθε φορά που, αν θέλετε, πολιτικά ζητήθηκε από το λαό να δώσει το παρόν
σε αυτή τη μάχη, σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, ο λαός έδωσε το παρόν. Ο λαός κατέβηκε στους δρόμους, ο λαός κατέλαβε τις πλατείες, ο λαός ψήφισε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς για να βρεθεί μια θετική διέξοδο σε αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία τον οδήγησαν οι προηγούμενες πολιτικές και τα μνημόνια. Και νομίζω ότι αν ζητηθεί από το λαό άλλη μια φορά να δώσει αυτή τη μάχη, να σταθεί σε μια κυβέρνηση η οποία δίνει τη μάχη και τη δίνει για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει, και πάλι ο λαός θα τη στηρίξει και θα δείξει ένα πνεύμα, αν θέλετε, που θα, όλα αυτά τα φαινόμενα που αναφέρεται δεν θα πραγματοποιηθούν. Θέλω να πω στην πρώτη τελευταία ερώτηση που είναι ακροατή. Σας στέλνει την καλημέρα του και λέει: θέλω να μου πει ο κύριος Κουβελάκης. Ωραία. Ρήξη, στάση πληρωμών στους δανειστές. Μάλιστα. Είναι τόσο εύκολο όμως να το λέμε ότι δεν θα πληρώσουμε το δούνου του ή τους Ευρωπαίους? Θεωρεί ο κ. Κουβελάκης ότι δεν θα έχουμε καμία επίπτωση, όταν μάλιστα είναι διαπιστωμένο ότι δεν την κάνουν καν κέφι αυτή την κυβέρνηση που δεν λέει και τίποτα επαναστατικό? Θα μας πνίξουνε. Μπορούμε να το σηκώσουμε, λέει, ως χώρα? Μα μας έχουν ήδη πνίξει. Αυτό απαντώ. Τι διαφορετικό γίνεται τώρα? Έχουμε ήδη γονατίσει αυτή τη στιγμή. Ναι, επειδή λένε, επιτρέψτε μου, λένε και παράγοντες αντιπολίτευσης και πρωτοκλασσά τα στελέχη, ότι αυτό που ζούμε τώρα δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα συμβεί με τη στάση. Ξέρετε, κάποιοι λένε θα πάτε φυλακή, θα στηθούν κρεμάλες, τα έχετε ακούσει, δεν σας λέω. Διότι μετά θα μιλάμε για εθνική πια ολοσχερή καταστροφή. Θέλω λοιπόν να απαντήσετε εσείς. Διότι αυτός είναι ο αντίλογος της άλλης πλευράς. Ναι, δεν είμαστε τέλεια έτσι όπως είμαστε, αλλά έστω ζούμε στον αναπνευστήρα. Εάν τα σπάσουμε, δεν θα υπάρχει ούτε αναπνευστήρας. Κοιτάξτε, είναι το γνωστό επιχείρημα του φόβου, το οποίο επαναλαμβάνεται από το 2012 και μετά. Δηλαδή ότι εάν πρέπει να κάθετε να φάτε τα μνημόνια, γιατί αλλιώς θα είναι το τέλος του κόσμου. Αυτό είναι το επιχείρημα στην ουσία. Δεν υπάρχει κάτι ορθολογικό, αν θέλετε, πίσω από αυτό. Εάν τα πιάσουμε τα ζητήματα ένα-ένα, βλέπουμε ότι υπάρχουν απαντήσεις και σε όλα τα ζητήματα. Και ασφαλώς θα τεθούν ζητήματα από μια στάση πληρωμών. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα, άμα τα εξετάσουμε ένα προς ένα, είτε αφορούν τους μισθούς, είτε αφορούν τις καταθέσεις, είτε όλα αυτά, δεν είναι αυτή η δραματοποίηση και αυτός ο φόβος. Είναι εντελώς ανυπόστατα. Το επιχείρημα δεν έχει αλλάξει. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι για να μην φάτε και το τρίτο μνημόνιο, γιατί περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή, έτσι, να μας φορέσουν καπέλο ένα τρίτο μνημόνιο, θα κάτσετε να το φάτε, γιατί αλλιώς θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Δεν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο απλά συνειδητοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι για να έρθουμε σε ρήξη με τις μνημονιακές πολιτικές, χρειάζεται μια σύγκρουση αυτή τη στιγμή, βαθύτερη αν θέλετε, η οποία περνάει και από αυτό το κανάλι απέναντι στους δανειστές, διότι αυτοί έδειξαν με ποιο τρόπο μας πολεμάνε, χωρίς να έχουμε πει τίποτε το ιδιαίτερα επαναστατικό όντως. Ερώτηση λοιπόν δική μου. Εάν οδηγηθούμε, ή μάλλον πριν οδηγηθούμε εκεί ενδεχομένως, δεν θα χρειαζόταν ένας κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας? Θέλω να πω, μήπως η κυβέρνηση έπαιξε το παιχνίδι των δανειστών και πια είχε εξαντλήσει τα χρονικά της όρια και περιθώρια και δεν προλαβαίνει να προετοιμάσει μια συζήτηση που θα έπρεπε ήδη να γίνεται ως εναλλακτική? Γιατί ξέρετε, υπάρχει συντεταγμένο και ασύνταχτο. Το ασύνταχτο όμως μπορεί να οδηγήσει και σε τραγωδία και φαντάζομαι δεν διαφωνείτε. Κύριε Σαχίνη, δεν ζούμε μια ομαλή κατάσταση. Δεν μπορούν τα πράγματα να γίνονται, ξέρετε, με τους χρόνους της προετοιμασίας, οι οποίοι ασφαλώς είναι επιθυμητοί, αλλά οι οποίοι παραπέμπουν σε συνθήκες ομαλότητας που δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου άμα έρθουν σε ρήξη με τους δανειστές, εγώ τους ανταπαντώ, εάν έρθει τρίτο μνημόνιο, η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία είναι καταδικασμένη στο μαρασμό για τις δεκαετίες που έρχονται. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, να συνειδητοποιήσουμε ότι απλά η καταστροφή που έχει συντελεστεί θα συνεχιστεί και θα εμβαθύνει, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα που μπορεί να περιμένει κανείς από τη συνέχιση των ίδιων πολιτικών. Ακριβώς το ίδιο θα είναι και χειρότερο. Άρα να συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα και να σκεφτούμε τι θέλουμε, να σκεφτούμε με οριμότητα και να σκεφτούμε επίσης με το θάρρος το οποίο χρειάζεται κανείς απέναντι σε τέτοιες συνθήκες. Αλλιώς θα συντριβούμε ως κοινωνία και ως έθνος. Άρα εκτιμάτε ότι μέχρι τώρα δεδομένα η συμφωνία που λένε ότι είναι επιθύρες αλλά έχει κολλήσει, αν έρθει, είναι μια μνημονιακή συμφωνία? Εντελώς. Δεν υπάρχει καμία απολύτως
δυνατότητα για κάτι διαφορετικό. Μα το έχουν πει απολύτως καθαρά. Το είπε ο κύριος Σόιμπλε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο γερμανικό ραδιόφωνο και που δόθηκε στη δημοσιότητα προχθές την Κυριακή. Μάλιστα, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι εγώ βάζω κόκκινες γραμμές. Άρα μην μου λέτε μένω θα έχω μνημονιακή συμφωνία. Μα κοιτάξτε, τώρα μιλάμε. Εάν ήταν να γίνει συμφωνία με σεβασμό αυτών των κόκκινων γραμμών, που είναι πάρα πολύ μίλη μου, πρέπει να σας πω ότι ακόμα και με αυτές τις κόκκινες γραμμές δεν υλοποιείται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε μια διαφορετική τροχιά. Είναι απλά κόκκινες γραμμές οι οποίες αποφεύγουν την περαιτέρω επιδείνωση, αν θέλετε, της κατάστασης. Αλλά προφανώς, άμα ήταν να γίνει συμφωνία με το σεβασμό των κόκκινων γραμμών, μα θα είχε ήδη γίνει αυτή η συμφωνία. Γιατί γίνεται όλος ο καβγάς αυτή τη στιγμή? Προφανώς, για να παραβιαστούν οι οποιασδήποτε κόκκινες γραμμές. Αφού το είπαμε πριν, η βάση αυτή τη στιγμή που θέτουν οι Ευρωπαίοι είναι mail hack very plus. Κύριε Κουβελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι λέτε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η δική σας αίσθηση είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τεθούν ενώπιον του ελληνικού λαού, ανεξάρτητα από τις διαρροές και τις επικοινωνιακές, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα όπλο που χάθηκε, ενημέρωση για να ξέρει και ο κόσμος και να κάνει και επιλογή. Θέλει έτσι, θέλει αλλιώς. Ναι, απολύτως. Πιστεύω ότι ένας λαός ενημερωμένος, ένας λαός που αντιμετωπίζεται ως ένας λαός όριμος, άρα ένας λαός που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις, χρειάζεται αυτή τη διαφάνεια και ότι εάν την έχει και αν του πουν την αλήθεια, θα είναι πραγματικά σε θέση να πάρει τις τύχες στα χέρια του και να μην ακούσει τις φωνές που τον προτρέπουν σε μια υποταγή εις το διηνεκές. Είστε απεσιόδοξος? Σε καμία περίπτωση δεν είμαι απεσιόδοξος. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή αυτής της μάχης, ότι ασκούνται τεράστιες πιέσεις αυτή τη στιγμή για να πάνε τα πράγματα προς την αρνητική κατεύθυνση, αλλά έχω εμπιστοσύνη και στη λαϊκή αυτενέργεια και στις δυνατότητες της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ για να χαράξουν μια ελπιδοφόρα και ανατρεπτική πορεία. Μάλιστα.